Γεια σας αγαπητές φίλες και φίλοι. Στην παρούσα πέμπτη διάλεξη του Μεταπτυχιακού Θεσμού Ευρωπαϊκών Λαών 19ου-20ου αιώνας του δευτέρου έτους, θα ασχοληθούμε με τις εκκλησιαστικές συμβάσεις, δηλαδή με τις διεθνείς συμφωνίες μεταξύ Ιταλικού κράτους Αγίας Έδρας και μεταξύ Ιταλικής κυβέρνησης και άλλων θρησκευμάτων 11 τον αριθμό άλλες εκκλησιαστικές συμβάσεις. Και ξεκινάμε με την συμφωνία, τη Διεθνή Συμφωνία μεταξύ της Ιταλικής Δημοκρατίας και της Αγίας Έδρας της 18ης Φεβρουαρίου 1984. Αυτή συνοδεύεται από ένα πρόσθετο πρωτόκολλο. Θεωρείται αυτή η Διεθνή Συμφωνία του 84 ως μια συμφωνία πλαίσιο, η οποία προβλέπει τη σύναψη επιμέρους συμφωνιών και γι' αυτό έχουν υπογραφεί εκτελεστικές συμβάσεις αυτής της Διεθνούς Συμφωνίας. Ποιες είναι αυτές οι εκτελεστικές συμβάσεις? Μία σύμβαση, εκκλησιαστική σύμβαση για την μεταρρύθμιση των εκκλησιαστικών οργανισμών και αγαθών στην Ιταλία και για τη συντήρηση του κλήρου. Μία άλλη που αφορά τους εκκλησιαστικούς διορισμούς. Μία τρίτη αφορά τις θρησκευτικές εορτές. Μία τέταρτη αφορά τη διδασκαλία του καθολικού μαθήματος των θρησκευτικών στα δημόσια σχολεία. Μία πέμπτη αφορά την θρησκευτική μέριμνα στην αστυνομία. Μία έκτη αφορά τα πολιτιστικά αγαθά. Και ας ξεκινήσουμε με το κείμενο της Συμφωνίας του 1984, το οποίο αντικαθιστά εν πολλής το Κονκορδάτο του 1929, που είχε υπογραφεί μεταξύ Αγίας Έδρας και του κράτους της Ιταλίας. Αυτή η Διεθνή Συμφωνία του 1984 συνάπτει μεταξύ των δύο υψηλά συμβαλόμενων μερών, λαμβάνοντας υπόψη τις συνταγματικές αρχές του Ιταλικού κράτους, καθώς και την προστασία των θρησκευτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές και σε συνταγματικό επίπεδο. Το άρθρο 1 της Συμφωνίας, της Διεθνούς Συμφωνίας του 1984 μεταξύ Ιταλίας και Αγίας Έδρας προβλέπει: «Η Ιταλική Δημοκρατία και η Αγία Έδρα επιβεβαιώνουν ότι το κράτος και η Καθολική Εκκλησία είναι καθένας στη δική του ένομη τάξη ανεξάρτητη και κυρίαρχη, δεσμευόμενοι στον πλήρη σεβασμό αυτής της αρχής στις μεταξύ τους σχέσεις και στην αμοιβαία συνεργασία για την προαγωγή του ανθρώπου και του συμφέροντος της χώρας». Στο άρθρο λοιπόν 1 επαναλαμβάνεται, επιβεβαιώνεται η αρχή της ανεξαρτησίας και κυριαρχίας μεταξύ των δύο
οργανισμών του Ιταλικού κράτους και της Καθολικής Εκκλησίας. Και ότι αυτή, και υπάρχει επίσης η δέσμευση πλήρου σεβασμού αυτής της αρχής στις μεταξύ του σχέσεις και στην αμοιβαία συνεργασία. Το άρθρο 2, στην παράγραφο 1, ορίζει ότι η Ιταλική Δημοκρατία αναγνωρίζει στην Καθολική Εκκλησία την πλήρη ελευθερία να αναπτύσσει την ποιμαντική, εκπαιδευτική και φιλανθρωπική αποστολή της, εκείνην του Ευαγγελισμού και του Αγιασμού. Συγκεκριμένα, διασφαλίζεται στην Εκκλησία η ελευθερία οργάνωσης, δημόσιας άσκησης της λατρείας, άσκησης της διδακτικής εξουσίας και της πνευματικής διακονίας, καθώς και της δικαιοδοσίας σε εκκλησιαστικά ζητήματα. Το άρθρο λοιπόν 2 αναγνωρίζει την πλήρη ελευθερία της Καθολικής Εκκλησίας, δηλαδή αναγνωρίζει το δικαίωμα στην αυτονομία της Καθολικής Εκκλησίας, την πλήρη ελευθερία να αναπτύσσει τις θρησκευτικές της δραστηριότητες, που είναι αποστολές ποιμαντικές, εκπαιδευτικές, φιλανθρωπικές, ευαγγελιστικές, αγιαστικές και μία διάσταση του δικαιώματος στην αυτονομία είναι και αυτή της αυτοοργάνωσης της Καθολικής Εκκλησίας, ελευθερία αυτοοργάνωσης. Η δημόσια άσκηση της λατρείας δεν χρειαζόταν ειδική αναγνώριση, αν και δεν βλάπτει, διότι αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο και από το συνταγματικό δίκαιο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως βέβαια και το δικαίωμα στην αυτονομία να γνωρίζεται τόσο από το διεθνές δίκαιο όσο και από το σύνταγμα της Ιταλίας. Επίσης αναγνωρίζει η Ιταλική Δημοκρατία πλήρη ελευθερία στην άσκηση της διδακτικής αποστολής της Εκκλησίας, της πνευματικής της διακονίας και της δικαιοδοσίας σε εκκλησιαστικά ζητήματα, δηλαδή της δικαιοδοσίας σε εσωτερικές υποθέσεις, σε εσωτερικές εκκλησιαστικές υποθέσεις. Το άρθρο 2, στην παράγραφο 2, ορίζει, διασφαλίζεται επίσης η αμοιβαία ελευθερία επικοινωνίας και αλληλογραφίας μεταξύ Αγίας Έδρας, Ιταλικής Επισκοπικής Συνδιάσκεψης, Περιφερειακών Επισκοπικών Συνδιασκέψεων, των Επισκόπων, των Κληρικών και των Πιστών, όπως και η ελευθερία δημοσιεύσεως και διαδόσεως των πράξεων και εγγράφων που σχετίζονται με την αποστολή της Εκκλησίας. Αυτές οι ελευθερίες που αναγνωρίζονται στην παράγραφο 2 αναγνωρίζονται ως εκ περισσού, διότι αναγνωρίζονταν εδώ και μερικούς αιώνες. Αν και σήμερα αυτή η αναγνώριση δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι στα πλαίσια της ελευθερίας εκδήλωσης θρησκείας, όπως αναγνωρίζουν τα κείμενα του ΟΑΣΕ, περιέχεται και ελευθερία επικοινωνίας και αλληλογραφίας μεταξύ της ανώτατης αρχής ενός θρησκεύματος και των υπόλοιπων οργανισμών και των πιστών.
εν προκειμένου ελευθερία επικοινωνίας και αλληλογραφίας μεταξύ Αγίας Έδρας, που είναι η κεφαλή της Καθολικής Εκκλησίας, Ιταλικής Επισκοπικής Συνδιάσκεψης. Η Ιταλική Επισκοπική Συνδιάσκεψη είναι το σύνολο των Καθολικών Επισκόπων της Ιταλίας, που αποτελούν ένα θεσμό που λέγεται Επισκοπική Συνδιάσκεψη. Αλλά υπάρχουν και περιφερειακές επισκοπικές συνδιασκέψεις στην Ιταλία, κατά περιφέρεια. Επίσης αναγνωρίζεται η ελευθερία δημοσίευσης και διάδοσης των πράξεων και των εγγράφων που σχετίζονται με την αποστολή της Εκκλησίας, και αυτός εκ περισσού αναγνωρίζεται, διότι σήμερα δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η αναγνώριση. Είχε σε παλαιότερες εποχές στην ιστορία, όταν καθολικοί ηγεμόνες, μιμούμενοι τους προτεστάντες ηγεμόνες, οι οποίοι καθιέρωναν κρατικές εκκλησίες στις χώρες τους, και ενώ δεν μπορούσαν οι καθολικοί ηγεμόνες να το πράξουν, διότι η Αγία Έδρα δεν συμφωνούσε, ανέκαθεν δεν συμφωνούσε στην ύπαρξη, στη μετατροπή των καθολικών εκκλησιών σε κρατικές, εν τούτοις οι καθολικοί ηγεμόνες εκείνης της εποχής, ιστορικά δηλαδή, διεκδικούσαν δικαιώματα τσίρκα ρες, δηλαδή κάποια ηγεμονικά δικαιώματα, τα οποία σήμερα δεν είναι νοητά και έρχονται σε αντίθεση με τα σχετικά ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά εκείνη την εποχή ιστορικά δηλαδή υπήρξαν, να ελέγχουν τη δημοσίευση των πράξεων και των εγγράφων της Αγίας Έδρας στις χώρες τους. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της Συμφωνίας του 1984 μεταξύ της Αγίας Έδρας και της Ιταλικής Δημοκρατίας ορίζει: είναι εγγυημένη για τους καθολικούς και τις ενώσεις και τους οργανισμούς τους η πλήρης ελευθερία συνένωσης και εκδήλωσης σκέψης με το λόγο, τα γραπτά και κάθε άλλο μέσο διάδοσης. Στην παράγραφο 4 της ίδιας συμφωνίας του 1984 προβλέπεται ότι η Ιταλική Δημοκρατία αναγνωρίζει την ειδική σημασία που η Ρώμη έχει για τον καθολικό κόσμο ως έδρα επισκοπική του ανώτατου Ποντίφικα, δηλαδή του Πάπα. Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται στο άρθρο 3, βεβαίως ως εκ περισσού αναγνωρίζονται, διότι ήδη είναι αναγνωρισμένα από το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από το Ιταλικό Σύνταγμα, ελευθερία της συνένωσης, η εκδήλωση σκέψης με το λόγο, το γραπτό και κάθε άλλο μέσο διάδοσης σκέψης. Η παράγραφος 4 έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι αναγνωρίζεται η ειδική σπουδαιότητα της πόλης της Ρώμης για όλο τον καθολικό κόσμο, αφού είναι η έδρα, η επισκοπική του Πάπα, ο οποίος Πάπας είναι βέβαια, σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο της Λατινικής Εκκλησίας και σύμφωνα με τον κώδικα κανόνων των Ανατολικών Καθολικών Εκκλησιών, είναι επίσκοπος της Ρώμης και επίσκοπος κάθε καθολικής επισκοπής. Δηλαδή, σε κάθε καθολική επισκοπή πλην Ρώμης συντρέχουν δύο επισκοπικές εξουσίες. Μία η επισκοπική εξουσία του τοπικού επισκόπου και μία του Πάπα. Και οι δύο είναι τακτικές. Μόνον ο Πάπας ασκεί την επισκοπική εξουσία του σε κάθε επισκοπή πλην Ρώμης εκτάκτως. Άρθρο 3 της Διεθνούς Συμφωνίας του 1984 μεταξύ της Αγίας Έδρας και της Ιταλικής Δημοκρατίας. Τα όρια των επισκοπών και των ενοριών καθορίζονται ελεύθερα
από την εκκλησιαστική αρχή. Η Αγία Έδρα δεσμεύεται να μην περιλαμβάνει κάποιο μέρος του Ιταλικού εδάφους σε μια επισκοπή της οποίας η επισκοπική έδρα βρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους. Παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου 3. Ο διορισμός στα εκκλησιαστικά αξιώματα γίνεται ελεύθερα από την εκκλησιαστική αρχή. Αυτή η τελευταία, δηλαδή η εκκλησιαστική αρχή, κοινοποιεί στις αρμόδιες πολιτιακές αρχές τον διορισμό των αρχιεπισκόπων, των επαρχιούχων αρχιεπισκόπων και επισκόπων, των βοηθών επισκόπων με δικαίωμα διαδοχής, των αβάδων και ιεραρχών με εδαφική δικαιοδοσία, όπως επίσης και των εφημερίων και αυτών που έχουν άλλα εκκλησιαστικά αξιώματα, τα οποία ενδιαφέρουν την ένωμη τάξη του κράτους. Παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου 3. Εκτός της Επίσκοπής της Ρώμης και, και εκείνων των προαστιακών της Ρώμης, δεν θα διορίζονται στα αξιώματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο κληρικοί που δεν είναι Ιταλοί πολίτες. Το άρθρο λοιπόν 3 ρυθμίζει σημαντικά ζητήματα των σχέσεων μεταξύ κράτους και Καθολικής Εκκλησίας, διότι η Καθολική Εκκλησία στην Ιταλία είναι επικρατούσα κοινωνικός. Υπάρχει το σύστημα των σχέσεων κράτους θρησκευμάτων που είναι εκείνο του χωρισμού, με εκτεταμένη συνεργασία του κράτους με ορισμένα θρησκεύματα. Και μεταξύ αυτών των συγκεκριμένων θρησκευμάτων, στην κορυφή από άποψη προνομιακής μεταχείρισης βρίσκεται η Καθολική Εκκλησία. Το άρθρο λοιπόν 3 στην παράγραφο 1 προβλέπει ότι το κράτος δεν έχει καμία, τα κρατικά όργανα δεν έχουν καμία αρμοδιότητα σε σχέση με τον καθορισμό των ορίων των επισκοπών και των ενοριών, διότι αυτός ο καθορισμός γίνεται ελεύθερα από τις εκκλησιαστικές αρχές. Πάντως, έχει αναλυφθεί η δέσμευση από την Αγία Έδρα να μην περιλαμβάνει η Αγία Έδρα κάποιο μέρος του Ιταλικού εδάφους σε μία επισκοπή που έχει την έδρα της στο έδαφος άλλου κράτους. Όπως ελεύθερα γίνεται ο καθορισμός των ορίων των επισκοπών και των ενοριών από τις εκκλησιαστικές αρχές, έτσι ελεύθερα γίνεται και ο διορισμός σε εκκλησιαστικά αξιώματα από τις αρμόδιες εκκλησιαστικές αρχές. Αλλά για τα εκκλησιαστικά αξιώματα, τα οποία έχουν κάποια σημασία για την ένωμη τάξη του κράτους, οι διορισμοί σε αυτά τα αξιώματα πρέπει να κοινοποιούνται στις αρμόδιες κρατικές αρχές, από τις αρμόδιες εκκλησιαστικές αρχές. Και τα αξιώματα αυτά είναι των επαρχιούχων αρχιεπισκόπων και επισκόπων, των βοηθών επισκόπων με δικαίωμα διαδοχής του επαρχιούχου επισκόπου, των άλλων επικεφαλής επιμέρους εκκλησιών εξομοιωμένων με επισκοπή, όπως είναι οι αβάδες, οι ηγούμενοι με εδαφική δικαιοδοσία ή όπως είναι οι ιεράρχες, δηλαδή μη επαρχιούχοι επίσκοποι, ιεράρχες
με εδαφική δικαιοδοσία. Επίσης, οι εφημέροι και άλλοι αξιωματικού, εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι, που των οποίων τα αξιώματα έχουν κάποια σημασία για την ένωμη τάξη του κράτους. Η παράγραφος 3 περιέχει μία υποχρέωση της Αγίας Έδρας. Δηλαδή της Καθολικής Εκκλησίας εν γέννη, να μη διορίζει σε εκκλησιαστικά αξιώματα τα οποία έχουν κάποια σημασία για την ένωμη τάξη του κράτους, κληρικούς που δεν έχουν την Ιταλική ηθαγένεια. Υπάρχουν εξαιρέσεις όμως σε αυτή την υποχρέωση των εκκλησιαστικών αρχών. Η εξαίρεση είναι ότι για την εκλογή στη θέση του Πάπα ή για τον διορισμό επισκόπων σε προαστιακές επισκοπές, όπου δηλαδή διορίζονται καρδινάλοι επίσκοποι προαστιακών επισκοπών. Για αυτές λοιπόν τις θέσεις δεν υπάρχει υποχρέωση, υπάρχει δηλαδή εξαίρεση από την υποχρέωση διορισμού κληρικών με Ιταλική ηθαγένεια. Άρθρο 4. Ιερείς, παράγραφος 1. Ιερείς, οι διάκονοι και οι μοναχοί που έχουν απαγγείλει μοναχικές υποσχέσεις στα μοναχικά τους τάγματα, έχουν τη δυνατότητα ύστερα από αίτησή τους να απαλλαγούν από τη στρατιωτική θητεία ή να εκπληρώσουν εναλλακτική πολιτική θητεία. Παράγραφος 3. Οι φοιτητές της θεολογίας, εκείνοι των τελευταίων 2 ετών της προπαίδευσης στη θεολογία και οι δόκιμοι των καθιδρυμάτων αφιερωμένης ζωής και των εταιριών αποστολικής ζωής, δηλαδή των μοναχικών και των κοσμικών ταγμάτων, μπορούν να κάνουν χρήση των ίδιων αναβολών στρατιωτικής υπηρεσίας που παραχωρούνται για τους φοιτητές των Ιταλικών Πανεπιστημίων. Παράγραφος 4. Οι κληρικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν στις αρχές ή σε άλλες, να παρέχουν σε δικαστές ή σε άλλες αρχές πληροφορίες για πρόσωπα ή πράγματα τα οποία, για τα οποία έχουν λάβει γνώση λόγω της υπηρεσίας τους. Αυτό λοιπόν το άρθρο ρυθμίζει τα εξής ζητήματα. Ρυθμίζει ζητήματα απαλλαγής από την στρατιωτική θητεία ή εκπληρώσεως εναλλακτικής πολιτικής θητείας, κατόπιν αιτήσεώς τους βεβαίως, για ιερείς, διακόνους και αφιερωμένους που έχουν απαγγείλει μοναχικές επαγγελίες, δηλαδή για μοναχούς μοναχικών ταγμάτων. Οι φοιτητές θεολογίας όπως και οι δόκιμοι
των μοναχικών και των κοσμικών ταγμάτων μπορούν να ζητούν αναβολές σπουδών, αναβολές για τη στρατιωτική τους υπηρεσία, για λόγους σπουδών. Και στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 αναγνωρίζεται το δικαίωμα των κληρικών να μην παρέχουν πληροφορίες σε δικαστήρια ή σε αρχές για πρόσωπα ή πράγματα τα οποία έλαβαν γνώση λόγω της υπηρεσίας τους. Άρθρο 5. Τα κτίρια που είναι ανοιχτά στη λατρεία. Δεν μπορούν να διεκδικηθούν, να καταληφθούν, να κατασχεθούν ή να εκπληστηριαστούν παρά μόνο για σοβαρούς λόγους και ύστερα από συμφωνία με την αρπόδια εκκλησιαστική αρχή. Με την εξαίρεση των περιπτώσεων επίγουσας ανάγκης, η δημόσια δύναμη δεν θα μπορεί να εισέλθει για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της στα κτίρια τα ανοιχτά στη λατρεία, πριν δώσει προηγούμενη ειδοποίηση, δηλαδή πριν ειδοποιήσει προηγουμένως, την εκκλησιαστική αρχή. Η κρατική αρχή θα λαμβάνει υπόψη τις σκεφτικές απαιτήσεις του πληθυσμού που παρουσιάζονται από την αρμόδια εκκλησιαστική αρχή όσον αφορά την οικοδόμηση νέων κτιρίων καθολικής λατρείας, και των σχετικών ενοριακών έργων. Το άρθρο λοιπόν 5 θεσπίζει εγγυήσεις για τα κτίρια που είναι ανοιχτά στη λατρεία του καθολικού θρησκεύματος. Δεν μπορούν να διεκδικηθούν, να καταληφθούν, να κατασχεθούν, να εκπληστηριαστούν, παρά μόνο για σοβαρούς λόγους και ύστερα από προηγούμενη συμφωνία με την αρμόδια εκκλησιαστική αρχή. Επίσης, η δημόσια η αστυνομία δεν μπορεί να εισέλθει στα κτίρια τα ανοιχτά στην λατρεία του καθολικού θρησκεύματος για να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές της, παρά μόνο αφού προηγουμένως ειδοποιήσει την εκκλησιαστική αρχή. Όσον αφορά την οικοδόμηση νέων κτιρίων της καθολικής λατρείας και άλλων ενοριακών έργων, η αρμόδια εκκλησιαστική κρατική αρχή πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις θρησκευτικές ανάγκες του πληθυσμού, τις οποίες παρουσιάζει σε αυτήν η αρμόδια εκκλησιαστική αρχή. Το άρθρο 6 της συμφωνίας του 1984 μεταξύ της Αγίας Έδρας και της και του Ιταλικής Δημοκρατίας ορίζει ότι η Ιταλική Δημοκρατία αναγνωρίζει ως εορτάσιμες ημέρες όλες τις Κυριακές και όλες τις θρησκευτικές εορτές που καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ των μερών. Εορταστικές λοιπόν ημέρες αναγνωρίζονται από την Ιταλική Δημοκρατία όλες οι Κυριακές. Οι Κυριακές ως γνωστόν είναι οι ημέρες ανάπαυσης
του χριστιανικού θρησκεύματος και άλλες θρησκευτικές γιορτές που καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ των μερών. Δηλαδή εδώ έχουμε μία παραπομπή στη σύναψη άλλη συμφωνίας, επιμέρους συμφωνίας μεταξύ των μερών για τον καθορισμό των άλλων θρησκευτικών εορτών. Διότι όπως έχουμε εξηγήσει, αυτή η συμφωνία του 1904 αποτελεί συμφωνία πλαίσιο, προλέπτει σύναψη και επιμέρους συμφωνιών για συγκεκριμένα θέματα όπως αυτό. Στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της πέμπτης διάλυξης του μεταπτυχιακού θεσμού Ευρωπαϊκών Λαών 19ου-20ου αιώνα του δευτέρου έτους και θα επανέλθουμε στην επόμενη έκτη διάλυξη στην συμφωνία τη διεθνή του 1904 μεταξύ Αγίας Έδρας και Ιταλικής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.